Ανυπομονησία διακρίνουμε στον Άρη, κύριε Γιαννάκη, και είναι λογικό έτσι. Φυσικά, νομίζω ότι είναι μια πολύ μεγάλη στιγμή. Απλά, ξαναεπαναλαμβάνω, υπομονή ο κόσμος και όλα τα παιδιά, υπομονή. Ένας τελικός κρύβει μεγάλες παγίδες, δεν είναι μόνο ένα ευχάριστο παιχνίδι που πρέπει να είναι ευχάριστο για εκείνους. Πιθανό να υπάρχουν κάποιες κακές στιγμές, όπως και προχθές, παρότι υπήρξαν κακές στιγμές, η ομάδα έδειξε υπομονή και μέσα από μια μέτρια εμφάνιση κατόρθωσε να κερδίσει ένα δύσκολο αντίπαλο, ο οποίος είχε πολύ ταλαντούχους Γιουγκοσλάβους παίκτες. Μια ομάδα που πραγματικά είναι επικίνδυνη, όπως και η Πολωνία. Η Πολωνία είναι μια επικίνδυνη ομάδα και το είπε και ο Βαγγέλης. Και είναι πολύ καλά διαβασμένος, τους είδε και ξέρει πολύ καλά, έμπειροι παίκτες. Αλλά θεωρώ ότι είναι στο χέρι του Άρη και του κόσμου, ο οποίος θα βρεθεί κοντά και είμαι σίγουρος ότι θα είναι συγκλονιστικός όπως ήταν και προχθές και θα βοηθήσει την ομάδα. Απλά πιο υπομονετικός να είναι. Η ομάδα έχει προσόντα, έχει δυνατότητες. Χρειάζεται υπομονή και επιμονή και είναι σίγουρο ότι θα πανηγυρίσει ένα τίτλο που μέσα σε αυτή την ιστορία θα προσθέσει κάτι πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα αυτή την περίοδο που ξανακάνει ένα καινούριο ξεκίνημα με έναν ενθουσιασμό και με παιδιά τα οποία είναι καινούργια σε τέτοιες εμπειρίες. Πάρη. Εγώ θα σταθώ λίγο στα χρόνια τα καλά τα δικά σας στα Final Four, ξεκινώντας από το 88, τη Γάνδη. Μετά είχαμε το Μόναχο, Σαραγώσα κτλ. Είχα διαπιστώσει ότι υπήρχε πραγματικά μεγάλο άγχος σε αυτά τα Final Four εξαιτίας της πίεσης του κόσμου. Ο κόσμος ήθελε πάση θυσία να σηκώσει ένα κύπελο Άρης. Αλλά είχαμε και ένα πανηγύρι, θα λέγα, στην πόλη, μια κουλτούρα. Είχε γίνει τρόπο ζωής ο Άρης κτλ. Σήμερα πιστεύεις. Τα βάλες κάτω, σίγουρα τα έχεις ζυγίσει όλα τόσα χρόνια. Ναι. Πιστεύεις ότι όλα αυτά επηρέασαν τότε την ομάδα ή ήταν παράλληλα και άτυχη γιατί έπεσε πάνω σε μεγαθύρια όπως ήταν η Γιουγκοπλάστικα τώρα, ναι. Με ράτζα και τα λοιπά. Πάρε, κοίταξε να δεις. Ναι, πραγματικά η ιστορία δείχνει ότι και οι ομάδες που αντιμετωπίζαμε βγάλανε πολύ μεγάλες προσωπικότητες παιχτών. Δηλαδή τα περισσότερα παιδιά από αυτά παίξαν στο NBA και άλλοι κάνανε πολύ μεγάλες καριέρες σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν. Αυτό σημαίνει πάρα πολλά για μας. Και κατά δεύτερον, να σου πω κάτι ειλικρινά, αυτή τη σχέση με τον κόσμο, αυτή τη σχέση με το μπάσκετ που απέκτησε ο Έλληνας, αυτή την υπερηφάνεια που ένιωσε με αυτή την ομάδα, δεν την ανταλλάζω με κανένα τίτλο. Ειλικρινά, άσχετα αν δεν πήρε αυτή η ομάδα τίτλο. Πάντως, εγώ, να διακόψω, στο υποσυνείδητο του κόσμου έχετε καταγραφεί ως τροπεούχοι. Ακριβώς. Αυτό θέλω να πω. Δηλαδή, ότι αυτό όλο που γινόταν όλο τον χρόνο, αυτά τα 4-5 χρόνια, τα οποία ήταν εκπληκτικά για την ομάδα μας, μας έκανε περισσότερο γνωστούς σε όλη την Ευρώπη και εμάς σαν ομάδα, αλλά και τη Θεσσαλονίκη σαν πόλη, που θεωρώ δεν ανταλλάσσεται με ένα τίτλο πιθανόν. Θα μπορούσε να έχει κερδίσει και ένα τίτλο και να ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αλλά σίγουρα, αν με ρωτούσες, θα προτιμούσες ένα τίτλο ευρωπαϊκό ή αυτή καθεαυτή την παρουσία του Άρη τα 5-6 χρόνια. Θα σου έλεγα ότι πραγματικά θα προτίμησα αυτή την ιστορία, αυτή τη γιορτή του αθλητισμού, αυτή τη γιορτή που έκανε όλους τους ανθρώπους στην Ελλάδα, αθλητές, να νιώσουν υπερήφανοι, να νιώσουν σημαντικοί, να νιώσουν την αυτοπεποίθηση αυτή που μετέδιδε αυτή η ομάδα. Αυτή η ομάδα δεν πήρε πρωτάθλημα, η Μπανταλώνα πήρε πρωτάθλημα, έχουν πάρει αρκετά και άλλες ομάδες πρωτάθλημα Ευρώπης, όμως τόση γνωστή ομάδα χωρίς πρωτάθλημα. Εμείς και η Μπαρτσελόνα πιστεύω ότι είμαστε. Η Μπαρτσελόνα, ναι, σίγουρα. Ναι. Και νομίζω ότι αυτό δεν ανταλλάσσεται εύκολα. Δηλαδή, υπάρχουν συγκυρίες, διασταύρωση συγκυριών. Ναι. Δηλαδή, από τη μία έχουμε, είπαμε, το άγχος, την πίεση. Από την άλλη, πάνω πέσατε σε μεγαθύρια. Ναι. Όλα αυτά συνδυασμός. Λοιπόν, συνδυασμός. Και πάμε τώρα στο 93. Ναι. Και πάτε με την Εφές Πίλσινγκ. Ναι. Έρχεται 5.000 κόσμους, 6.000 κόσμους. Τρομερή γιορτή. Είναι ένα φοβερό πράγμα. Ναι, ναι. Αυτό και στο Μόναχο ήταν ένα τρομερό, ναι, ναι, αυτό που συνέβη. Και βλέπεις πάλι πίεση, το άγχος, η ίδια κατάσταση. Το παιχνίδι, ναι. Κόντεψαν χαθεί. Ναι. Και ήταν και μια ομάδα καλή η Εφές. Πάρη, το θυμάσαι. Η Εφές μετά από εμάς εκεί. Μάλλον την είχαμε υποτιμήσει. Ακριβώς. Είχε υποτιμηθεί και από τον κόσμο, πιστεύω. Και από εμάς. Παρότι ξέραμε ότι ήταν ένας δυνατός αντίπαλος, είχε κάποια παιδιά τα οποία ήταν μέσα. Αλλά επειδή το όνομά της δεν ήταν γνωστό γενικώς στην Ευρώπη, το έκανε γνωστό μετά στα κύπελλα πρωταθλητριών. Θυμάστε πόσα παιχνίδια έχει κερδίσει μέσα στην Αθήνα εναντίον των ομάδων των ελληνικών. Φάνηκε στη συνέχεια η πορεία της.
Παρ' όλα αυτά όμως, μέσα από αυτή την πίεση κερδίσαμε έναν τίτλο που πιστεύω ότι ήταν ο πρώτος τίτλος. Ο πρώτος και ήταν πολύ αγχώδης και παρ' όλα αυτά το καταφέραμε. Αγχώς και μετά είχαμε το 97 στην Προύσα. Τρομερή επίπεδη. Εκεί πήγε σαν χαμένος ο Άρης, άρα το άγχος δεν είχε άγχος. Μπράβο, ήταν εντελώς αντίθετο και έπαιξε τρομερό μπάσκετ. Τώρα, ερχόμαστε σήμερα και βλέπουμε τα παιδιά αυτά χωμένα. Νέα παιδιά άπειρα, βλέπουν 5.000 κόσμος, πολύ ωραία παρουσία. Πράγματι. Πραγματι, είπες και εσύ ότι αισθάνθηκες. Εκπληκτικό. Ναι. Εκπληκτικό ήταν το πράγμα. Και ήταν και πιτσιρικάδες. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό αυτό. Ναι, δηλαδή, και ήταν δεν είναι μόνο άνθρωποι που αγαπάνε τον άνθρωπο. Και βλέπεις επαγγελματίες. Νέα παιδιά. Βλέπεις ένα δηλαδή, πιτσιρικά δίπλα μου εκεί πέρα που καθόμουν στην κερκίδα. Λέγε, ναι, χάρηκα πάρα πολύ. Και τραγουδούσε, παιδάκι. Γιατί ίσως την κερκίδα, με έκανε εντύπωση. Δεν υπάρχει θέμα. Νομίζω ότι εγώ αγαπάω τον μπάσκετ. Δεν έχει να κάνει τον μπάσκετ. Εγώ είμαι εκεί που είναι μπάσκετ. Όχι, όχι. Δεν θέλω, δεν θέλω να. Νομίζω δεν αξίζει το ρόλο να συζητάμε. Οφείλουμε ένα σεβασμό, σεβασμό στα στελέχη που δώσαν αυτή την όθηση στο άθλημα. Εγώ ξέρω να σέβομαι. Εγώ ήμουνα με την ομάδα μου. Ήμουνα με την ομάδα. Εσύ έπρεπε να είσαι στην πρώτη σειρά. Πάρε, ήμουνα με την ομάδα μου. Είχα την υποχρέωση να κάνω προπόνηση και να πάω έτσι. Τελείωσε η προπόνησή μου. Πρόλαβα και βρέθηκα 2 λεπτά αφού το άρχισε το παιχνίδι στην κερκίδα και παρακούσα να βρει. Χάρηκα πολύ για την νίκη. Ωραία. Αυτό μετράει και νομίζω ότι εύχομαι και αύριο να πάνε όλα καλά. Θα είμαστε στο γήπεδο να χαρούμε όλοι μαζί. Ναι, και βλέπω ότι τα παιδιά του Άρη έχουν μια ωριμότητα. Ναι, πολύ προσγειωμένη. Ο Βαγγέλης Αλεξανδρής με την εμπειρία του. Έχει κατακτήσει και αυτός με το Μαρούσι ένα κύπελο. Ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, το ξέρει. Καταπληκτική υπόθεση για το Μαρούσι. Και έχει αυτή την εμπειρία. Και βλέπω, και το εύχομαι. Και ήταν πολύ ψύχρεμος στο χθεσινό παιχνίδι. Ναι. Εκεί που η ομάδα του δεν πήγαινε καλά. Τα πήγε πολύ καλά ο Βαγγέλης και οι παίκτες. Είχε υπομονή. Οι Έλληνες παίκτες δώσαν αυτή την όθηση μαζί με τον Στακ. Ο Στακ ήταν καταπληκτικό. Ενώ από την άλλη πλευρά. Η Χεμοφάνα, περιμέναμε από το Μίλτιτς και τελικά απεδείχθηκε ότι η ομάδα ήταν σαν σύνολο καλή. Είναι ταλαντούχη. Ταλαντούχη. Έχει αρκετά κάπου ο Μίλτιτς έχει καβαλήσει και το καλάμι, πιστεύω. Δεν ξέρω, ήταν. Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Είναι υπερπτικό. Λίγο υπερπτικό τον είδα. Ξέρεις τι γίνεται πάρει. Νομίζω είναι ημιτελικό. Αυτά τα παιδιά είναι 18 χρονών. Έχουν τεράστια προσόντα. Δεν έχουν εμπειρία. Και πολλές φορές αγχώνονται. Νομίζω ότι αυτό το παιδί θα παίξει NBA γιατί ήταν star, έτσι. Σίγουρα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι 18 χρόνια. Σίγουρα. Τρομερά προσόντα. Και ήταν πολύ δύσκολο να το σταματήσει και ο Άρης, να το βγάλει από το ρυθμό του. Γιατί και αυτό χρειάζεται. Θέλει. Κάτι... Ναι, δεν έγινε μόνο του. Δεν έγινε τυχαία. Δεν βγήκε μόνο του αυτό το παιχνίδι. Τον έβγαλε και ο Άρης. Έκανε καλή δουλειά. Πολύ σωστά. Καλή άμυνα. Μα γύρισε και σε ωραίες μέρες παλιές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ σήμερα σε αυτό το αφιέρωμα εν ώψη τη αυριανή γιορτή. Που είναι καλό για τον μπάσκετ. Βέβαια. Πάνω απ' όλα. Πολύ καλό. Ναι. Ήσουν ένας από τους στυλοβάτες εκείνης της αξέχασης ομάδας. Βασικός στυλοβάτης μαζί με τον Νίκο Γκάλι, τον Σούποτς. Και μακάρι και στο αυριανό παιχνίδι να έρθει και ο Λευτέρης Σούποτς, αν μας ακούει τώρα. Μακάρι να έρθει και όλα τα παιδιά εκείνης της ομάδας. Εγώ θεωρώ ότι όσοι μπορούσαν θα ήταν στον γήπεδο. Ναι. Όλοι. Τα παιδιά αυτά είναι συνδεδεμένα. Πάντως είναι μεγάλη τιμή. Πρώτο να πούμε κάτι, να κλείσουμε με αυτό. Να είναι όλοι στο γήπεδο. Να είναι όλοι στο γήπεδο. Να είμαστε εκεί όλοι να πανηγυρίσουμε. Να συμπαρασταθούμε υπομονετικοί. Μπράβο. Και να συμπαρασταθούμε στην ομάδα. Και να είμαστε και γεροί, διότι και εγώ πέρασα ένα πρόβλημα υγείας με το μάτι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να είμαστε όλοι γεροί. Παναγιώτη Γιαννάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή τύχη στον Άρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία λοιπόν στον Άρη αύριο στη μεγάλη αυτή προσπάθειά του. Με έναν κόσμο μπροστάρι αύριο στο Αλεξάνδριο. Ευχόμαστε όλοι οι γιος και πτώμενοι Έλληνες. Ο Άρης αύριο. Να σηκώσει το κύπελλο μέσα στο Παλαιό Δεσπόλο.